εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύς ουράνιε, παράκτητε, το πνεύμα της αληθείας, ο παντατού παρόνου και τα πάντα πληρών, σαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και στήνος ερημήν και καθάρισε εμάς, προπάς συγγύλος, και σώσος αμαρθέ, κατσιάς ημών. Αμήν. Να καθίσουμε. Θα ασχοληθούμε με τον κόσμο που δεν βλέπω τα μάτια μας, αλλά υπάρχει. Και που μας δίνει ο Άγιος Παΐσιος η δυνατότητα να το καταλάβουμε. Έχω πάρει άλλο εδώ. Δεν πειράζει, θα πω με το στόμα μου. Ήθελα να έχω το διάλογο του Αγίου Παΐσιου. Βάσπιτες. Ρωτάει μία μοναχή, το γέροντα, για ένα κομματάκι από ένα ψαλμό που τον ακούμε σε κάθε Θεία Λειτουργία. Γέροντα, όταν λέει ο Δαβίδ «Πνεύματι ηγεμονικό, στήριξόν με», αυτό όπως το ακούσατε, τι εννοεί? Να ξαναπώ άλλη μια φορά. Πνεύματι ηγεμονικό, στήριξόν με. Τι εννοεί? Και ο Άγιος Παΐσιος απαντάει. Ήταν βασιλιάς ο Δαβίδ, ηγεμόνας, και ζητάει από τον Θεό να του δώσει πνεύμα που να διοικεί σωστά το λαό που είχε. Πνεύμα ηγεμονικό, ηγεμόνα. Ο ηγεμόνας νους. Δώσε μου λοιπόν, λέει Κύριε ο Δαβίδ, πνεύμα να ηγεμονεύω, να διοικώ. Και συμπληρώνει ακόμη ο γέροντας. Δεν είχε μόνο ανάγκη, ο Δαβίδ, ο βασιλιάς και προφήτης, να διοικεί τον λαό, αλλά και ο καθένας από μας έχει ανάγκη να διοικεί τον εαυτό του, να ηγεμονεύει. Ζητάμε λοιπόν κι εμείς να μας δώσει ο Θεός πνεύμα ηγεμονικό. Γιατί υπάρχουν πολίτες που είναι άναρχοι και θέλουν πνεύμα ηγεμονικό. Και αυτοί οι πολίτες στον κάθε άνθρωπο είναι τα ατίθασα πάθη μας, τα ελαττώματά μας, τα οποία δεν συμμαζεύονται αν δεν έχει ο άνθρωπος πνεύμα ηγεμονικό, λέει ο Δαβίδ. Αν δεν έχουμε, λοιπόν του ζητάμε και του λέμε, δώσε μας Κύριε πνεύμα ηγεμονικό, δυνατό, να κυβερνάμε τα πάθη μας, να μην μας κάνουν όπως θέλουν αυτά. Ο Άγιος Παΐσιος χαρακτηριστικά αναφέρει ότι τα πάθη που έχει ο άνθρωπος, όπως παραδείγματος χάρη ο θυμός, δεν είναι κακός. Γιατί, να, και ο Δαβίδ λέει οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Να θυμώνετε, αλλά μην αμαρτάνετε. Πού πρέπει να είναι γυρισμένο το κανάλι του θυμού?
που έχουμε όλοι μας, για να μην είναι αμαρτία. Γράφει ο Άγιος Παΐσιος στο άλλο βιβλίο, πήρα λάθος βιβλίο, ότι πρέπει να είναι γυρισμένο, γυρισμένος ο θυμός, στα ελαττώματα και μόνο στα ελαττώματα. Λέγει λοιπόν, ο θυμώδης άνθρωπος, αυτός που έχει θυμό, δείχνει με αυτό το πράγμα, με το θυμό, τον καλό θυμό, υπάρχει και κακός θυμός, ότι έχει ανδρισμό επάνω του. Και δεν το κάνουν όπως θέλουν οι άλλοι, κατά έναν τρόπο. Και εδώ χρειάζονται στο χριστιανό, για να μην το κάνουν όπως θέλουν, τα ελαττώματά του. Υπάρχει μια κατηγορία από ελαττώματα, μια κατηγορία που λέγονται, όλοι το ξέρουμε, κληρονομικά. Γεννιέται ο άνθρωπος και φέρνει ελαττώματα του πατέρα του, της μάνας του και μάλιστα και χαίρονται, μου τα έχει πάρει τα ελαττώματα, λένε οι γονείς, χαίρονται για αυτό το πράγμα. Τις χάρες, τις χάρες. Εκεί είναι άλλο πράγμα. Εκεί είναι άλλο πράγμα. Εδώ μιλάμε για τα ελαττώματα, μιλάμε. Κάνουμε και χαρά γιατί μας έχουν πάρει τα παιδιά τα ελαττώματά μας. Αυτά τα ελαττώματα λέγονται κληρονομικά. Τα κληρονομικά ελαττώματα, λέει ο λαός, δεν μπορεί να τα μεταστρέψει ο άνθρωπος. Ο λαός το λέει αυτό. Θα προσέξουμε με το πράγμα. Δηλαδή έχω εγώ κληρονομικό ελάττωμα από τους γονείς μου και λέω ό,τι και να κάνω δεν μπορώ να το αλλάξω, να το νικήσω το ελάττωμα. Λέει ο Άγιος Παΐσιος ότι αυτή είναι μία δικαιολογία πολύ φτηνή με την οποία κοιτάει ο καθένας τους ανθρώπους, γιατί λέει και εγώ έχω τους γονείς μου, λέει ο Άγιος Παΐσιος, και καλά και κακά, όπως και κάθε άνθρωπος. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην φέρνει κληρονομικότητα. Πώς το κάνουμε το πράγμα? Από κάποιο γεννιέται, θα φέρει και καλά και κακά. Όμως δεν είναι ανίκητα τα πάθη εκείνα, τα ελαττώματα που κοβαλάει ο άνθρωπος από τους γονείς του, αλλά έχουν και αυτά την, δέχονται και αυτά την ήττα τους, εφόσον ο άνθρωπος τα πολεμήσει. Λέει στην εκκλησία μας ένα από αυτά που ψάλλουν πρωί πριν το Ευαγγέλιο: «Εκ νεότητός μου πολλά πολεμεί με πάθη». Από τότε θα πούμε που γεννήθηκα, πολλά πάθη, πολλά ελαττώματα με πολεμάνε. Και φωνάζει στη συνέχεια εκεί ο Ημινοδός, αλλά αυτός, αλλά εσύ Κύριε ο ίδιος, αντιλαβού, πιάσε με από το χέρι και σώσον σωτήρ μου, και σώσον με σωτήρα μου. Να το έχουμε στο μυαλό μας. Ναι, τα ελαττώματα κουνάνε τον άνθρωπο, ναι, όμως με τη δική μας δύναμη δεν μπορούμε, χρειάζεται η δική μας προσπάθεια με τη δύναμη του Κυρίου για να απαλλαγούμε από τα ελαττώματα. Φέρει ένα κλασικό παράδειγμα ο Άγιος Παΐσιος πάνω σε αυτό.
στη μοναχή που του είπε γέροντα εγώ, έχω από τους γονείς μου ελαττώματα και βλέπω ότι δεν μπορώ. Έχει γούστο να μου πεις, της λέει, ότι σου δώσανε οι γονείς ελαττώματα, τ' άφησε ο Θεός και ήρθανε κληρονιά και φταίει και ο Θεός απάνω του. Να έχεις υπόψη σου, της λέγει, τον Αβάτο Μωυσή, τον Αιθίωπα, τον Αρχιλιστή, δεν είναι αρχιλιστής. Αυτός είχε μεγαλώσει σε ομάδες ληστών, αρχηγός ήταν. Σκότωνε, λίστευε και έκανε. Και έγινε ένας από τους μεγαλύτερους Αγίους της Εκκλησίας. Ο λύκος έγινε αργή. Όχι μόνο έμεινε λύκος, αλλά και αργή έγινε. Τόσο λέει σπουδαίο αργή, που είναι φημισμένος για την ταπείνωσή του. Ποιος φανταζότανε. Αυτός που σκότωνε, αυτός που έκλεβε, αυτός που άρπαζε, αυτός που μπορούσε να κάνει τα πάντα, που ήταν και φωνιάς απάνω του, ότι θα φτάσει στο σημείο να είναι υπόδειγμα ταπείνωσης στους ασκητές. Είναι έτσι. Θυμάσαι να μας το πεις λιγάκι. Γιατί δεν θυμάσαι, που θυμάσαι. Όλο όχι λες. Εκεί που είχαν σύναξη, πες αυτό το κομμάτι ακριβώς, που είχαν σύναξη ασκητές και τι του είπανε. Ήταν ιερέας. Πες το δυνατά, ακούγε εγώ για να πω. Είχε γεννηθεί, χειροτονηθεί ιερέας, παρόλες τις αμαρτίες αυτές. Ναι. Βαφτίστηκε, έγινε καθαρός. Ναι. Και οι πατέρες ξέραν την ταπείνωση του βέβαια. Ναι. Αλλά θέλανε να το δοκιμάσουν. Αν πράγματι είναι ταπεινός, το υποθήκε κάτι. Έτσι, μπράβο. Και βάλανε κάποιον ιερέα και μόλις μπει μέσα στο ιερατείο, λέει, έρθει για να πάρουμε γνωστά. Ναι, δυνατά λέγε. Θα αρχίσεις να τον ευρίζεις. Ναι. Και μετά λέει κάποιος θα τον ακολουθήσει να ακούμε τι λέει, ας πούμε, όταν φεύγει. Ναι. Λοιπόν, πραγματικά μόλις μπήκε μέσα, τον αρχινάει ένας ιερέας, γιατί τι θες εδώ πέρα εσύ ρε ακάθαρτε. Ρε μαύρε. Μαύρε, σιλομούρι λέει και αυτά. Τι θες εδώ πέρα μπροστά στους λευκούς ας πούμε ανθρώπους, τους ιερείς. Αυτός δεν έβγαλε λέει άχνα, μόνο το διώξαν, το πέρα σήκωθηκε. Ναι. Και σήκωθηκε και έφυγε. Πίσω του τρέχει ένας μοναχός και ακούει που μονολογούσε ο γέροντας πηγαίνοντας στον δρόμο. Ο Άγιος. Εσύ λέει ρε αράπη του λέει τι δουλειά έχεις μέσα. Στον εαυτό του. Ναι, στον εαυτό. Καλά σου κάνω, λέει, και σε διώξανε. Τι δουλειά είσαι εσύ μέσα στους Αγίους ανθρώπους. Μέσα στους άσπρους. Ναι. Είσαι μαύρος, Άραβης. Ψυχή και σώμα. Ψυχή και σώμα, ναι. Τσάκισε τον εαυτό του και ο ίδιος. Γύρισε μετά, είπε στους πατέρες εκεί, λέει αυτό και αυτό. Καταλάβαν πράγματι ο Άγιος ήταν. Ναι. Δηλαδή είχε τη θασέψη τον εγωισμό του και τον πάταγε στα πόδια κάτω. Δεν τον άφησε και δεν τον είχε κιόλας τη στιγμή εκείνη τον εγωισμό. Σου λέει έτσι είναι όπως το λένε οι άλλοι. Ότι εγώ είμαι μαύρος και δεν κάνει, δεν ταιριάζει να συναστρέφομαι μαζί με τους άσπρους. Αναφέρει αυτό λοιπόν ο Άγιος Παΐσιος και λέει να του. Κλασικότατο παράδειγμα. Μαύρου στην ψυχή που έγινε άσπρο στην ψυχή, αλλά μαύρο στο σώμα. Θυμάμαι κάτι είχα διαβάσει κάπου. Τώρα είναι λίγο έξω από το θέμα. Ένας Έλληνας είχε πάει στο εξωτερικό, είχε δουλέψει και είχε έρθει στην Ελλάδα, στα γερατιά του. Άρρωστος, στο κρεβάτι, μάθανε ότι ο Έλληνας αυτός, ο γέρος, είχε αποκτήσει πολλά χρήματα έξω και τρέχανε να τον περιποιηθούν για ένα και μόνο λόγο που καταλαβαίνετε. Για ένα και λόγο μόνο για τα λεπτά που είχε. Το κατάλαβε εκείνος. Και λέει πιο όμορφα ζούσα με τους μαύρους που είχαν άσπρη ψυχή παρά με τους άσπρους που έχουν μαύρη ψυχή. Το μαύρο είπαμε με τη χάρη του Θεού γίνεται άσπρο. Κοιτάξτε, δεν λέει ο Άγιος Παΐσιος,
δεν χωράει, δεν μπορώ να αλλάξω τρόπο ζωής, να νικήσω την κληρονομικότητα που μου άφησαν οι γονείς μου και παράλληλα και τα άλλα που στη συνέχεια έχω αποκτήσει κακά πάθη, ελαττώματα. Αυτό, λέει ο Άγιος Παΐσιος, είναι μία βλαστήμια εναντίον του Θεού, που έχει τη δυνατότητα, τη δύναμη, ο μόνος που έχει τη δύναμη, να μας βοηθήσει να διορθώσουμε τον εαυτό μας, να γίνει αυτός που θέλει ο Κύριος, να απαλλαγούμε από τα πάθη, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Και ο Απόστολος Παύλος του λέει, κάθε άνθρωπος κουβαλάει μαζί του τον καλό εαυτό του και τον κακό εαυτό του. Και ανάμεσα στους δύο υπάρχει πάλι μέχρι να βγει η ψυχή του ανθρώπου. Το να παραδοθεί ο άνθρωπος με το έτσι, έτσι θέλω που λέμε στα ελαττώματά του είναι κρίμα, είναι δουλεία μία από τις χειρότερες. Λέει ένα σοφός λόγος, την κακίστην δουλεία, την πιο χειρότερη δουλεία, σκλαβιά, την κακίστη δουλεία, τη χειρότερη σκλαβιά, οι ακρατείς δουλεύουν. Είναι στη μεγαλύτερη σκλαβιά αυτοί που δεν εγκρατεύονται από τα πάθη τους, από τα ελαττώματά τους. Και ας λέει ο Α ή ο Β, εγώ είμαι ο καλύτερος άνθρωπος. Ο Απόστολος Παύλος το φωνάζει και αυτός, να το έχουμε υπόψη μας και θα το πούμε και άλλη μια φορά μέσα, πολλές φορές το έχουμε πει. Βλέπω έτερο νόμο, βλέπω μέσα μου έτερο, άλλο νόμο, αντιστρατευόμενο, που στέκεται με το όπλο έτσι έτοιμο να με χτυπήσει. Ο άλλος νόμος, ο νόμος της αμαρτίας, πως το λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι αντιστρατευόμενο, λέει, το νόμο του νοός μου. Αυτό το νόμο που εγώ μελετάω τις γραφές και το καλοδιαβάζω και παρακαλώ τον Κύριο να μου δίνει τη δύναμη να τον εφαρμόζω, στέκει απέναντι σε αυτό το νόμο του νοός μου, ο νόμος της αμαρτίας. Και όχι μόνο στέκει, αλλά τις πιο φορές νιώθω ότι έχω πιαστεί στα χέρια, με έχει αγκαλιάσει, προσπαθώ να αποφύγω αυτό το δέσιμο που κάνει και επειδή δεν έχω τη δύναμη φωνάζω, έλα Κύριε, και έτσι βρίσκω τη λύτρωση. Η προσπάθεια να γίνεται, έχουμε ιερή υποχρέωση να κάνουμε προσπάθεια. Δεν γίνεται να πούμε ότι ξέρεις, εκκλησιάζομαι. Και μου μιλάει ο αδελφός, όποιος άλλος και είναι αυτός, και μου λέει μια κουβέντα και εγώ απαντάω. Του λέω 10. Του λέω 2. Του λέει και ο Άγιος Παΐσιος στο βιβλίο που έπρεπε να φέρω. Λέει, εσύ τι λες, λέει. Είναι καλό να σου λέει μια κουβέντα και εσύ να μην σηκώνει μίγα στο σπαθί σου. Να μην σηκώνει μίγα στο σπαθί σου. Φύγε από εδώ, μαύρε. Και είπε, ναι, μαύρος είμαι. Τι δουλειά έχω εγώ εδώ μέσα. Αυτά, θα σταματήσω για λίγο για να μου πείτε κάποια γνώμη και εσείς άμα έχετε, κάποια ένσταση, κάποιο ερώτημα κλπ. Το μόνο εύκολο για τον άνθρωπο χωρίς Χριστό είναι να ζει με σταλατώματα. Το μόνο εύκολο. Και ζει όλη μέρα σταλατώματα μέσα.
είναι αυτά που κουμαντάρουν τον παθιασμένο άνθρωπο. Τον παθιασμένο άνθρωπο. Λέει το εξής όμορφο ο Άγιος Παΐσιος. Πέστε μου, πες μου, λέει στη μοναχή που το ρωτάει. Πεθαίνει ένας πατέρας και αφήνει περιουσία αρκετή στο γιο του. Πεθαίνει κι άλλος πατέρας και δεν αφήνει καθόλου περιουσία. Και αφήνει χρέη μάλλον και χρέη πολλά του αφήνει ο πατέρας. Πάρα πολλά. Και αγωνίζεται ο γιος και βγάζει τα χρέη. Και όχι μόνο βγάζει τα χρέη, αλλά και κάνει και περιουσία πολύ περισσότερο από τον άπο του άφησε ο πατέρας του. Ο κόσμος για ποιον τους δύο θα μιλήσει και θα πει μπράβο. Γι' αυτό που από το μηδέν ξεκίνησε, τα άφησε και χρέη ο πατέρας του και έκανε περιουσία. Και τον άλλο τι θα πει, τα άφησε ο πατέρας του, τα βρήκε, δεν κουράστηκε. Ισχύει αυτό το παράδειγμα που αναφέρει ο Άγιος Παΐσιος για τη συγκεκριμένη περίπτωση και το αναφέρει ακριβώς για τον Άγιο Μαύρο, τον Αιθίωπα, τον Μωυσή. Γιατί αυτός ήταν και με χρέη ήταν. Μπόλικα χρέη. Μαύρη ψυχή. Ατίθαση, πέρα για πέρα. Ελεηνή. Και αυτός όχι μόνο έβγαλε τα χρέη του, αλλά και απέκτησε περιουσία, πνευματική περιουσία, πάρα πολύ. Αν δεν ιδρώσεις, δεν κουραστείς και λίγο πνευματικά, δεν καταλαβαίνεις χριστιανική ζωή. Η χριστιανική ζωή, χωρίς να υπάρχει και λίγος κόπος και μικρή θυσία, δεν γίνεται, και συγκεκριμένα πάνω στα ελαττώματά μας. Θες να ρωτήσεις κάτι πριν προχωρήσω? Εγώ δεν ήθελα να πιστεύω ότι ναι, τα ελαττώματα δεν κληρονομούνται. Και κληρονομούνται. Ότι αντιγράφει το παιδί από τους γονείς τους. Τι πες? Τα αποκτά από τους γονείς του. Ναι. Δηλαδή, όχι βλέποντας όταν γεννηθεί, βλέποντας τον τρόπο που μεγαλώνει, ότι... Άκουσε. Άμα υπήρχε κληρονομιά, πιστεύω θα είχαμε εκατομμύρια. Ναι, θέλω να πω, η Εκκλησία καλεί τους χριστιανούς, τα παιδιά που γεννιόνται, να βαφτίζονται. Έχω ένα ερώτημα, κάποιος πρέπει να απαντήσει. Γιατί να βαπτιζόμαστε, αφού δεν έχουμε κληρονομικότητα? Συμφωνείς? Υπάρχει κληρονομικότητα στη μέση. Κληρονομούμε την αμαρτία. Μας απαλλάσσει από το προπατορικό αμάρτημα το βάπτισμα. Και λέει η μοναχή από το προπατορικό αμάρτημα, λέει, αφήνει και κληρονομικά. Ναι, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Βεβαίως. Τον βλέπεις έναν άνθρωπο και λες, έχει μια άλφα συμπεριφορά και λες, μοιάζει του πατέρα του, μοιάζει. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο που να μην κληρονομάει ελαττώματα από τους γονείς του. Όλοι. Εδώ δεν σε ξέρουμε. Υπάλληλοι, γι' αυτό γίνεται. Έχει γράψει ένα βιβλίο ένας Ρώσος. Δεν θυμάμαι ποιος Ρώσος είναι αυτός. Μου είχε πέσει στα χέρια πριν από χρόνια. Υπάλληλοι με το Θεό. Νομίζω πως και ο Ιακώβ πάλεψε. Θυμάσαι πού? Με τον Άγγελο. Πάλεψε, λέει, μια νύχτα με το Θεό και νίκησε το Θεό. Και νίκησε το Θεό. Πώς? Με την προσευχή. Παλεύεις μία, παλεύεις δύο, παλεύεις τρεις και κάνει, λέει, ο Θεός ό,τι κάνει και ο γονιός όταν παίζει με το μικρό παιδί του. Έλα να παλέψουμε, του λέει. Και άντε δείχνει ο πατέρας ότι είναι δυνατός, αλλά κάποια στιγμή με νίκησες, λέει. Και ο Θεός χαίρεται στην προσευχή μας
όταν τον νικάμε στον αγώνα εναντίον των παθών. Χαίρεται, βοηθάει και χαίρεται. Σημειώνει ο Άγιος Παΐσιος ότι ο αγώνας κατά των παθών που έχουμε κληρονομικά, ο αγώνας είναι ισόβιος. Όμως όταν παλεύουμε, λέει, με τα πάθη εκείνα τα κληρονομικά, έστω κι αν πιστεύουμε και αν νομίζουμε ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα, έχουμε κάνει ένα χιλιοστό και αγωνίζεσαι, λέει, ο Θεός σου εντάσσει τον αγώνα αυτό σε αγώνα τέτοιο που είναι από τους πιο όμορφους αγώνες της ζωής σου και σε χαρακτηρίζει έναν πραγματικό ήρωα τη στιγμή εκείνη που εσύ αγωνίζεσαι απέναντι σε ένα μεγάλο ελάττωμα και παίρνεις τόσο μικρή νίκη, μια μικρή νίκη. Είναι μεγάλη υπόθεση, τα γράφει ο Άγιος αυτά στο βιβλίο «Πάθη και αρετές», γιατί εκείνος έβλεπε ζωντανά τα ελαττώματα. Εμείς δεν τα βλέπουμε, τα ζούμε μάλλον αλλιώς. Πώς τα ζούμε? Όταν μου πει μια κουβέντα ο αδελφός από εκεί και ταραχτώ και του πω άλλη μία, βγήκε στην επιφάνεια. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Όταν μου θίξει τον εγωισμό άλλος και εγώ πεταχτώ στον αέρα, πάλι μου λέει «Να το ελαττώμα σου», μου το δίνει καλά καλά. Όταν μου ζητάει μια νοημοσύνη ο Α και εγώ έχω λεπτά τσέπη και εγώ μαζεύω το χέρι μου και το βάζω καλά με τσέπη και το βγάζω έξω, μου δίνει το ελάττωμα. Όταν είναι η ώρα να προσευχηθώ και εγώ εκείνη την ώρα θέλω να δω τηλεόραση και λέω και να πάω να δω τηλεόραση και αφήνω την προσευχή μου, να το ελάττωμα. Μέσα στη ζωή είναι μύριες τέτοιες περιπτώσεις που αποτελούν αλυσίδα από ελαττώματα και μας τα αφήνουμε και φεύγουμε ένα-ένα. Ένα-ένα φεύγουν. Και δεν καθόμαστε να δούμε μήπως κάτι από αυτά πρέπει να ξοφλήσουμε. Είναι ελαττώματα. Δεν επεξεγέλασε. Τα ελαττώματα είναι πραγματικότητες. Είναι θηρία. Αν αφήσει το μικρό, θα γίνει από μικρή αλεπού θα γίνει λιοντάρι να σε φάει μετά. Γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος μια ράδα από ελαττώματα και αναφέρει δίπλα και ένα ζώο σε κάθε ελάττωμα. Αν ο Θεός, γράφει, το θυμηθώ μια μέρα στο φέρα να το διαβάσω κιόλας, μας έβγαζε τη μάσκα που μας έχει δώσει, μας έχει δώσει μια μάσκα και έχουμε αποκριά κάθε μέρα, δεν έχουμε? Κάθε μέρα έχουμε αποκριά και δείχνουμε στον άλλον, εγώ παραδοσιακά ο δάσκαλος, τι ωραίο δάσκαλος που είμαι και ότι είμαι και Άγιος, πάω και στην Εκκλησία. Το βλέπει αυτός και λέει, τι Άγιος είναι αυτός? Τα μέσα τα ξέρω εγώ, μου έχει βάλει ο Θεός μπροστά τη μάσκα και λέει, έχουμε κάθε μέρα αποκριές γιατί κρύβουμε το πραγματικό μας εαυτό. Θα μου πείτε, να το βγάλουμε έξω, λέει ο Χρυσόστομος το εξής ωραίο. Άμα βγάλει τη μάσκα ο Θεός, θα πάρει τα βουνά ο άλλος που σε βλέπει, λέει. Θα τρέξει, θα πει αυτός είναι, ωραία θα πει. Έτσι θα πει. Έτσι είναι, πώς θα το κάνουμε. Γι' αυτό τον άλλον άνθρωπο που έχουμε μέσα, τον άλλο, που τον κρύβουμε ωραία ωραία και τον περιποιόμαστε, φτάνει που μας κάνει κακό και τον περιποιόμαστε πάνω του όλοι μας. Γι' αυτό τον άλλον άνθρωπο μιλάει ο Άγιος Παΐσιος στο βιβλίο «Πάθη και αρετές». Όλο το βιβλίο, πέρα για πέρα. Πώς θα απαλλαχθεί ο άνθρωπος από τα πάθη, το δείχνει μέσα στο βιβλίο αυτό. Το χειρότερο, λέει, από όλα τα πάθη είναι η φιλαυτία. Θα πω ένα για να το καταλάβουμε. Φιλαυτία είναι η αγάπη του εαυτούλη μας. Να αγαπάμε τον εαυτούλη μας. Ποιο είναι αυτό, όχι τον καλό εαυτό, τον κακό εαυτό. Αυτό που μας ενοχλεί όταν μας πειράζει ο άλλος. Αυτό τον εαυτό. Η αγάπη είναι αυτούλη μας, λέει. Και λέει στη μοναχή, πέταξε τον εαυτό σου
Γιατί άμα δεν το πετάξει τον εαυτό σου, θα σε πετάξει αυτός. Πέταξε τον εαυτό σου. Γιατί άμα δεν πετάξει τον εαυτό σου, θα σε πετάξει αυτός. Τον κακό εαυτό. Και λέει, γέροντα, πώς να το πετάξω τον εαυτό μου. Εσύ τι νομίζεις, σου λέει να πετάξει τον εαυτό σου εκείνον. Με τα πάθη σου να πετάξεις, λέει, της λέει. Γιατί άμα δεν τα πετάξει τα πάθη σου, θα σε φάνε τα πάθη σε έναν. Αυτό λέει ο Άγιος Γέροντας. Πέταξε τον εαυτό σου. Και έπειτα, κοιτάξτε, δείτε κάτι, πάλι θα ξαναγυρίσουμε από εκεί που είπαμε προηγουμένως. Ο εγωισμός δεν μας αφήνει να πετάξουμε τα πάθη, έτσι. Είναι... Έχουμε εγωισμό και δεν τα πετάμε. Εγωισμός, φιλαυτία, ναι. Υπερηφάνεια είναι... Ναι. Ο εγωισμός διαφέρει από την υπερηφάνεια. Το ξέρετε αυτό το πράγμα. Η υπερηφάνεια διαφέρει από τον εγωισμό στο εξής. Ο εγωιστής το δείχνει. Δηλαδή θα φορέσει ρούχα, θα υψώσει τα αναστημά του, θα μιλήσει με έναν τρόπο που δείχνει το χαρακτήρα του, θα δείξει το περπατημά του. Το λέει και η Γραφή. Βήμα ποδός και γέλος οδόντων, λέει, το περπάτημα και το γέλιο φανερώνουν τον άνθρωπο. Αναγγέλλητα περί ανδρός. Ο εγωισμός λοιπόν έχει μέσα και πείσμα. Η υπερηφάνεια δεν έχει το ίδιο πράγμα, ξάδερφε. Διαφέρει. Μπορεί να έχει υπερηφάνεια αλλά να μην είσαι εγωιστής. Είναι και κρυφή υπερηφάνεια που δεν φαίνεται και σε σκοτώνει. Κρυφή υπερηφάνεια. Που κάνεις κάτι και εσωτερικά σου λέει κάντο για να σε δουν οι άλλοι και το κάνεις και δεν το δείχνεις σε όλο το μέγεθος, όμως το κάνεις και είναι υπερηφάνεια. Το χαίρεσαι μόνος σου. Και η φιλαυτία, λέει, έχει ένα ωραίο κομμάτι ο Άγιος Γέροντας, λέει ότι, για τη φιλαυτία, λέει ότι κοιτάζεις το βόλεμά σου, να σου προσφέρει άλλος κάτι να σε ευχαριστήσει, να σε πάει κάπου να σε ικανοποιήσει, να σου μιλήσει ωραία γιατί εσύ κάτι είσαι και τα λοιπά, να κοιτάς, λέει, τη βόλεψή σου. Φιλαυτία σημαίνει τη βόλεψή σου. Ρωτάει η μοναχή, για να καταλάβουμε, ζωντανά τα ερωτώματα δηλαδή, τι σημαίνει φιλαυτία. Στην ουσία, τα ερωτώματα και φιλαυτία μέσα είναι η κόλασή μας. Είναι η κόλασή μας. Είναι ο Άδης μας. Αφού μας τυρανάνε, ο Άδης μας είναι. Ο άλλος δεν μας φταίει. Σε καμιά περίπτωση, όσο ζωντίμη και να είναι, να λέμε σκάρτος που είναι, δεν μας φταίει ο άλλος. Δεν έχουμε εργαστεί στον εαυτό μας σωστά, ώστε να μας φαίνεται ο άλλος ότι είναι αδελφός μας και τον πονάμε, να το λέμε σαν τον άλλον πάντοτε, όχι σαν τον αδελφό μας που χρειάζεται κάποια βοήθεια που έχει ανάγκη. Δεν μιλάει οικονομική βοήθεια, μιλάμε για ανάγκη πνευματική. Τον βρίσκεις και ταλαιπωρείται και λες, είναι παλιά άνθρωπος, είναι σκάρτος. Βρε, δεν είναι έτσι. Ο άλλος που τον ενοχλεί ο διάβολος, αυτός δεν κάνει τη ζημιά. Προσευχή σου είναι να φύγει ο άλλος. Αυτή είναι η θέση δική σου. Γράφει λοιπόν ο Άγιος Παΐσιος στο βιβλίο Πάθη και Αρετές. Είναι ένα δωμάτιο μεγάλο. Στο δωμάτιο, για τη φιλαυτία ειδικά, στο δωμάτιο είναι μία τράπεζα γεμάτη με φαγητά και κάτι μεγάλα κουτάλια που είναι υποχρεωμένοι να πάρουν να φάνε οι συνδετημόνες, αυτοί που κάθονται γύρω-γύρω στο τραπέζι. Βουτάει το κουτάλι στο φαγητό το μεγάλο και το γυρίζει για να μπει στο στόμα, δεν μπαίνει στο στόμα.
Γιατί είναι μεγάλο το κουτάλι. Δεν μπορεί να φτάσει το. Πρέπει να πάει από εκεί το κουτάλι μακριά. Δεν γυρίζει εδώ στο στόμα. Και η πείνα, λέει, που έχουν αυτοί που έχουν τα κουτάλια για να φάνε είναι λύσα. Είναι υποχρεωμένοι να πεθάνουν της πείνας. Όμως πρέπει και να φάνε. Αλλά δεν τα καταφέρουν. Και λυσάνε της πείνας και πεθαίνουν της πείνας. Φανταστείτε να πεινάει ένας, να είναι η πείνα λύσα. Αυτό ισχύει για εκείνους που κοιτάνε τον εαυτό τους και δεν περισσεύει τίποτα για τους άλλους και που δεν χορταίνουν ποτέ. Όσο και να έχουν, γεμάτο το πιάτο. Οι άλλοι, οι άνθρωποι που έχουν ανθρωπιά επάνω τους και αγαπάνε τους ανθρωπό τους και αυτοί είναι στην ίδια μέσα, στη αίθουσα, το ίδιο τραπέζι, τα ίδια φαγητά, την ίδια πείνα, αλλά τι κάνουνε, βουτάνε την κουτάλα στο πιάτο και δίνουν το αλουνού. Ο ένας δίνει το αλουνού και λέει ο Άγιος Παΐσιος, αυτός είναι ο παράδεισος, όταν ικανοποιείσαι προσφέροντας τον άλλον. Ικανοποιείσαι προσφέροντας τον άλλον. Η προσφορά είναι απαλλαγή από τα πάθη. Η μη προσφορά είναι ο θάνατός. Είναι ο θάνατός. Να μπορείς να δώσεις τον άλλον αυτό και να μην το κάνεις, είναι θάνατός αυτό το πράγμα. Όλοι μας μηδενός εξαιρουμένου, όλοι μας κολυμπάμε μέσα στα ελαττώματα. Το ατύχημα είναι ότι μπορεί να χαιρόμαστε που κολυμπάμε στα ελαττώματα. Μπορεί να χαιρόμαστε. Το ατύχημα, το δυστύχημα είναι αυτό. Το να αισθάνεσαι ότι έχεις ελάττωμα και σε τσιμπάει είναι καλό αυτό. Το να αισθάνεσαι ότι κάνεις ένα βήμα για να απαλλαγείς αλλά δεν τα καταφέρεις είναι καλό και αυτό. Το να αισθάνεσαι ότι έκανες ένα βήμα και κάτι κατάφερες και ξαναγύρισες πάλι πίσω και αυτό είναι καλό. Το να μην αισθάνεσαι τίποτα, αυτό είναι το μεγαλύτερο κακό. Είναι η χειρότερη αρρώστια που έχει ο άνθρωπος, καρκίνος, αγιάτρευτος, που δεν γιατρεύεται με ανθρώπινη δύναμη. Καρκίνος, αγιάτρευτος. Ζούμε μέσα στα ελαττώματά μας. Πολύ εύκολο είναι, να βάλουμε τη βιτρίνα, να δείξουμε τον καλό μας σε αυτό. Λέγει ο Άγιος Αντώνιος, άμα θέλεις να απαλλαγείς από τα πάθη σου, να κλείσεις το στόμα σου. Η πρώτη φάση του αγώνα είναι να κλείσεις το στόμα σου σε ό,τι κακό βλέπεις και περνάει από τα παράθυρα του προσώπου σου που λέγονται μάτια και μένουν σαν εικόνες μέσα, μην τις μεταφέρεις πουθενά άλλου. Είδες το κακό, μην το μεταφέρεις στον άλλον. Δεν θα έχεις κανένα καλό το μεταφέρεις, λέει ο Δαβίδ. Εγώ Κύριε, δια τους λόγους των χειλαίων σου εφύλαξα οδούς σκληράς. Λέει, δια τους λόγους των χειλαίων σου. Βλέπει τον Κύριο μπροστά του
ζει μια πραγματικότητα ότι του μιλάει ο Κύριος και του λέει κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε εκείνο. Του λέει λόγους ο Κύριος. Ναι, ακούω, υπακούω, εφαρμόζω, λέει ο Δαβίδ. Και μάλιστα ακολουθώντας δρόμο σκληρό. Γιατί μη μου πείτε ότι είναι τόσο εύκολο να σταθούμε σε ένα απότομο πειρασμό που θα μας ενοχλήσει μέσω ενός ανθρώπου και να μην κουνηθούμε, αλλά το να μην μιλήσουμε είναι το θέμα όλο και όλο. Ακόμα κι αν σε αδικούνε. Ακόμα κι αν. Κι αν σε αδικούνε. Ή είναι καν αδικής, ας πούμε, εις βάρος του παιδιού σου, της γυναίκας σου και όλα αυτά. Θα μιλήσεις ή δεν θα μιλήσεις εκεί πέρα πάλι. Λοιπόν, θέλει κάποιος να πει κάτι. Εγώ το έχω του Αγίου Παϊσίου εδώ μέσα. Μακάρι να το είχα στο χέρι μου τώρα να σας το διάβαζα, το λέει πιο ώρα ο Παϊσίος για την αδικία. Άμα δεχτείς την αδικία, κάνεις εκείνο που έκανε ο Κύριος. Ουκ ακούεις πόσα σου καταμαρτυρούς. Ήταν μπροστά στο Πιλάτο και είχαν φέρει ψευδομάρτυρες και λέγανε, έκανε εκείνο, είπε θα γκρεμίσει τον Σολομώντα, είπε το άλλο. Εις βάρος του Κυρίου. Και γυρίζει ο Πιλάτος και του λέει, βλέπεις πόσα σου λένε εις βάρος σου, λέει του Χριστού. Ουκ ακούεις πόσα σου καταμαρτυρούσε. Και τι γράφει ο Ευαγγελιστής. Ο δε Ιησούς. Πες το δυνατά μου, ρε. Εσιώπα. Ο δε Ιησούς, εσιώπα. Γράφτηκαν για να τα βλέπουμε, για να τα εφαρμόζουμε. Η απάντηση είναι από εκεί παραμένει. Εγώ δεν σου έχω να σου πω κάτι παραπάνω, γιατί και εγώ σαν και εσένα θα έλεγα, θα παραστατήσω. Σου λέει, δεν ανήκει στην κατηγορία μου τη στιγμή που θα του απαντήσεις. Δεν θα έχει κέρδος. Σίγουρα δεν θα το βρεις το κέρδος σε καμία περίπτωση. Να πω κάτι εγώ. Ναι. Ένα δάσκαλος μου έλεγε εμένα, όχι εμένα, έλεγε ένας κάποιος δάσκαλος, έλεγε το δίκιο σου θα το ζητάς. Το άδικο δεν θα το κάνεις. Βέβαια αυτό, εντάξει, αυτό που είπες εσύ, ας πούμε, αφορά τον Ιησού Χριστό που ήταν ο τέλειος Θεός. Εμείς θα το προσπαθήσουμε, όχι ότι μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά το δίκαιο μας πιστεύω εγώ ότι πρέπει να το ζητάμε, το δίκαιο, το δίκαιο μας. Θα μου πεις τώρα πώς θα το ξεχωρίσεις το δίκαιο. Λυπάμαι να το φέρω την άλλη φορά του Αγίου Παϊσίου, το βιβλίο, που λέει ο χριστιανός ποτέ δεν έχει δίκιο. Δεν ζητάνε του δόδου του δόδου. Είναι κάτι προσωπικό μου εμένα, να δεν λέτε ότι αυτό είναι το σωστό. Εγώ και εγώ ασπάσουμε αυτό που λέει ο Άγιος Παϊσίος. Ναι. Άλλο τώρα, πώς θα σταθώ εγώ απέναντι σε αυτό στη δεδομένη στιγμή. Εκεί είναι και διαχάσιμα μεριά. Και το ανάστημα που έχω φτιάξει σε όλη την περίοδο της ζωής μου. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που τα παίζουν κορονά γράμματα. Δεν τα είπε για τα βουνά ο Κύριος, τα είπε για ανθρώπους. Τόσοι μάρτυρες, δίκιο δεν είχανε. Όλοι οι μάρτυρες είχαν δίκιο. Διάβασα σήμερα, ποιος Άγιος γιορτάζει σήμερα. Θεόδωρος. Ποιος. Ο Θεόδωρος. Μπράβο. Σήμερα γιορτάζει. Ναι. Αυτός τα πάνδυνα πέρασε. Άδικα. Τα δέχτηκε. Σταυρώθηκε λίγο σαν τον Χριστό. Τι τράβηξε. Το διάβασε την εκκλησία στο το βίο του και λέει δίκαιο ήταν αυτό που το κάνανε. Άδικο πέρα για πέρα. Όλοι οι μάρτυρες γενικά. Κοιτάξτε, μιλάω τώρα απρόσωπα για να πω αυτό που θα πω. Δεν θα δίνεται η απάντηση με βάση την αδυναμία μου ότι εγώ τι θα έκανα στην προκειμένη περίπτωση, αλλά τι ζητάει από εμένα ο Κύριος να κάνω. Αυτή είναι η διαφορά. Πουθενά δεν θα βρούμε ότι έχω δίκιο να το ζητάμε. Πουθενά. Σε κανένα χαρτί, σε κανένα άγιο βιβλίο.
σε δικό μας προσωπικό βιβλίο θα βρούμε. Γιατί αυτοί είμαστε εμείς. Αυτοί είμαστε εμείς. Το δικαιώματα δεν έχει, λέει ο Άγιος Παΐσιος, ο Χριστιανός, δικαιώματα δεν έχει. Αυτό είναι δικαίωμά μου. Μόνο χαρίζει. Λέει, μου κάνει εντύπωση, δεν θέλω να πω ακριβώς, λέει ο Θεός, όταν του χρεωστάμε, μας τα σβήνει. Όταν του χρεωστάμε του Θεού, κατευθείαν κάτι, μας τα σβήνει. Και άφεση μην, τα οφειλήματα ημών. Συγχώρεσέ μας τα αμαρτήματα που έχουμε. Αλλά όταν μας βλέπει και δεν συγχωρνάμε τον άλλον, ότι κάνουμε σε βάρος του αδερφού μας, δεν μας συγχωράει. Δεν μας συγχωράει. Δεν το δέχεται αυτό το πράγμα. Και αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος το εξής ωραίο παράδειγμα. Λέει, εσύ, λέει η γυναίκα, σε ένα σημείο στις γυναίκες της τότε εποχής, που έχεις, λέει, άντρα ειδωλολάτρη, μην τον εχωρίζεις. Πού ξέρεις αν αύριο αλλάξει. Μην τον εχωρίζεις. Και μάλιστα σε ένα σημείο λέει, μιλάει και σε βάρος του ανθρώπου, του Αγία Γραφή, εκείνου που καταφέρεται το αδερφού του. Ενώ λέει ότι χρωστάμε στο Θεό, τον ίδιο κατευθείαν, μας τα συγχωράει. Τι είπε, εγώ η παραβολή σου χάρισα πόσα δινάρια, μύρια, 100 δινάρια. Ναι, εγώ λέει στην παραβολή, έφυγε λέει το αφεντικό και είπε στον έναν, πάρε λέει 100 δινάρια, δεν ξέρω σε τι αντιστοιχεί σημερινά χρήματα, και αυτά τα 100 δινάρια όταν γυρίσω να μου τα επιστρέψεις διπλά του λέει. Ναι, αυτά τα τάλατα. Λοιπόν, στον άλλον έδωσε πιο λίγα, στον άλλον έδωσε ένα. Και λέει, σε όλους που του χρωστάγανε, τους είπε, σας τα χαρίζω. Σε αυτόν που του είπε, εγώ σε ήξερα ότι είσαι έτσι και έτσι. Εδώ πρέπει να έχει τη σχέση, όχι για τα λίγα. Θα τα δίνεις, αλλού είναι, αλλού είναι το κομμάτι που λέει ότι σου χάρισα πολλά, εσένα στον αδερφό σου δεν χάρισες τίποτα, του λέει. Εκεί δεν σε συγχωράω, του λέει. Τα δανεικά που ήταν να μοιράσουν, αλλού είναι, ναι. Μάλλον είναι αυτό που τον βούτυξε το λαιμό, που του χάρισε ναι, τα δανεικά, ναι, 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 ναι. Τον άλλο, το πρόσθεγε ναι, κάτι γίνια και τον... Ναι. Του λέγε, δώσ' μου τα τώρα. Το βούτυξε τον λαιμό. Ναι, ναι. Από το λαιμό το βούτυξε. Ναι, μα λέει, τον έπνιγε. Ναι, και λέει, εδώ και ναι, τώρα. Ναι, ναι, εδώ και τώρα. Ότι τον έπνιγε. Ναι, το λέει, το λέει. Γιατί το πήσε τον άλλο άλλος. Πολύ ωραία. Εγώ λες, τα χάρισα, του λέει. Εσύ δεν τα χάρισα αυτού νου. Το κατάλαβες. Άρα στον άνθρωπό μας έχουμε υποχρέωση να του προσφέρουμε. Στο Θεό, μπορείς, μία, καλά, εντάξει. Λοιπόν, για να επανέλθουμε στο θέμα, είμαστε καταχρεωμένοι, δεν μας βουτάει το Θεό μας, από το λαιμό ο Θεός, Δημήτρη, καταχρεωμένοι, δηλαδή βουτυγμένοι στα ελαττώματα. Δεν υπάρχει δικαιολογία, δεν μπορούμε να ξεβουτυχτούμε. Γιατί ήρθε για αυτό το λόγο. Να μας απαλλάξει από εκείνα τα ελαττώματα. Να του κάνουμε τέλη μας, συντροφιά μας, βοηθό μας, τον Κύριο, ώστε να πορευόμαστε μαζί για να απαλλαγούμε. Να βρούμε τη λύτρωση εξαπέστειλεν ο Θεός, το λαό αυτού. Μας έστειλε ο Θεός λυτρωτή για να μας σώσει. Μόνοι μας δεν βγαίνουμε. Μου ήρθε στο μυαλό μια ωραία εικόνα από τον Ευρυπίδη. Ευρυπίδης είναι, ή Σοφοκλής, ναι. Ένας από τους αρχαίους ποιητές της αρχαίας εποχής. Είχε κλέψει, λέει, τη φωτιά, λέει, από τους θεούς. Προμηθέας.
ο Προμηθέας και τον πιάνουν οι θεοί και τον κολλάνε στο Κάφκασο επάνω. Με το καρφάσανε με καρφιά. Και πήγαινε λέει τη νύχτα ένας γήπας την ημέρα και του τρώγε τα σηκώτια. Και τη νύχτα ξαναγινόταν. Την ημέρα, κάθε μέρα και λέγει, πάει μια γυναίκα και του λέει τέλος από τα βασανά σου, να μην περιμένεις μέχρι να έρθει ένας, όχι μία γυναίκα που θα σε λύσει άλλος από τα δεσμά σου και θα σε απαλλάξει από το βάσανο να σου τρώει τα σηκώτια ο γήπας την ημέρα και την είδα ξαναγίνονται. Τέλος των μόχθων μη τι προσδόκα, μη περιμένεις να απαλλαγείς από τα βάσανά σου, του λέει. Θα έρθει αυτός που θα σε απαλλάξει. Τον έχουμε τον Λυτρωτή. Ανά πάσα στιγμή του ζητάμε και μας τη δίνει. Αρκεί να το καταλαβαίνουμε και το πράγμα. Να κάνουμε και το σκύψιμο που χρειάζεται. Το σκύψιμο, χωρίς το σκύψιμο δεν γίνεται τίποτα απολύτως. Μην κοροϊδευόμαστε. Ο Κύριος απαλλάσσει αυτούς που κάνουν ελάχιστη αλλά πραγματική προσπάθεια. Ελάχιστη αλλά πραγματική προσπάθεια. Χωρίς τη δική μας, το δικό μας πρώτο βήμα, δεν έρχεται ο Κύριος. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην άλλη συγκέντρωσή μας. Την άλλη Δευτέρα, εδώ πάλι όπως είμαστε. Βλέπετε πόσο δύσκολο το καλό. Πάρα πολύ δύσκολο. Και εδώ ερχόμαστε και άλλοτε είμαστε 5, άλλοτε 10, άλλοτε 15, πού και πού. Ε? Και κοντεύουμε να αραιώσουμε εντελώς. Κοντεύουμε να αραιώσουμε εντελώς, εντελώς. Λέει ο Άγιος Παΐσιος, πες του του τάδε, λένε, εκεί στο Άγιον Όρος ήταν, που δουλεύανε λέει, με πέτρες ορισμένοι μαστοράδες, να χτυπάει πέτρα όλη μέρα μες στον ήλιο, λέει. Θα το κάνει. Πες του μία ώρα να πάει στην Εκκλησία, δεν πάει, λέει. Για να δείξει πόσο εύκολο είναι το καλό. Το κακό θα λέγαμε και πόσο δύσκολο το καλό. Καλό. Λοιπόν, προσευχή μας. Προσευχή μας, προσευχή μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θεός, ελέησον ημάς. Πάτε ερημών του Παγενής του Ουρανής, ευθεστεί το όνομά σου, ευθέτε το θεσίδιο σου, διατηρεί το θεσμά σου, ως εις ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των αγγλίων σου, δώσ' ημίς σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ερημών, ως και ημίς σαφίαν εις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέχεις ημάς πειρασμών, αλλά εις ημάς από το τρομοκυρό. Διευκόμαι τον Αγίον των Πατέρων ημών, Κύριε Ιησούς Θεός ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλλιτάμωση την άλλη Δευτέρα. Και το βιβλίο από απόψε να το βάλει πάλι μαζί. Ποιο? Το βιβλίο. Μην έρθει την άλλη Δευτέρα και δεν έχει το βιβλίο πάλι.